Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από την Σόνικ Αρίνα για την αναμέτρηση μεταξύ άξονα και φαβορίτες για την 16η αγωνιστική της Elite by Betson. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην πρώτη και ένατη θέση αντίστοιχα. Είναι αντιμέτωπες για μία από τις τελευταίες αγωνιστικές της Elite by Betson όσον αφορά την regular season. Οι παίκτες του άξονα έχουν μεγάλη Αλεξανδρία, σε αυτήν αναφέρθηκε ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιώργος Μαργόνης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα του Μπασκετάκη λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους, έχουν 8 παίκτες στη διάθεσή τους οι φαβορίτες και οι δύο ομάδες έχουν αρκετά μεγάλη Αλεξανδρία και όχι μεγάλο βάθος στους πάντους τους. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν εξοικονόμηση και φάουλ αλλά και δυνάμεων εάν δεν θέλουν να απειληθούν να μείνουν με ακόμα λιγότερους παίκτες. Είμαστε στο πρώτο λεπτό, μία από τις πρώτες επιθέσεις για τις φαβορίτες ξετυλίσσεται εντός εισαγωγικών μέσα μπροστά στα μάτια μας. Νιώθω λίγο έξτρα ποιητής απόψε. Εσείς ο γκρουπ. Πάρε ένα screen από τον Ζανδέσο, για 3 είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κυρκού, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Ξανά και εσείς ο γκρουπ. Του Τζιβάνι απέναντί του. Jump shot Ζανδές είναι άστοχος, τριστακίνης στο rebound. Ένας εκ των front men της ομάδας του άξονα και ένας εκ των front men της Elite by Betson στη Θεσσαλονίκη. Περνίδης για 3 είναι άστοχος. 1,5 λεπτό χωρίς πόντους. Λέγαμε και στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Γιώργος Μαργόνης προηγουμένως ότι οι φαβορίτες είναι μια ιδιαίτερα αμυντικογενής ομάδα, ενώ ο Κυσίσογλου σκοράρει τους πρώτους πόντους της ομάδας του 0-2. Οπότε θεωρητικά, αν καταφέρει να απορροφήσει εντός εισαγωγικών την ενέργεια του άξονα, θα έχει κάποιες πιθανότητες να πάρει το παιχνίδι περισσότερες εάν δεν το έκανε. Εάν το παιχνίδι πήγαινε στο υψηλό τέμπο στο οποίο αρέσκεται η ομάδα του άξονα, θα αρχίσει να συγκρατήσει την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα. Σούτερ για 3 είναι άστοχο από την περίμετρο. Ζανδές γύρω από τον Πολυνόπουλο. Θα σταματήσει την τρίπλα, ψάχνει πάσα, θα την βρει. Τον Κύρκου. Τον ψάχνει πάσα, θα την ξαναβεί στο Ζανδές, θα φέρει δευτερόλεπτα. Θα σταματήσει την τρίπλα και πάλι. Συντιατρής μαρκαρισμένο, είναι άστοχο. Από τον Κύρκου υπάρχει rebound, από τον Κοσοκίδη, δεν ήθελα να παίξει. Ερμίδης μετά από προτροπή δεν πήρε το τρίποντο, σε δεύτερο χρόνο. Κωστακίδης κάτσε σουτ, είναι άστοχος, δεν θα βρεθεί ελεύθερος. Καρακάνα στο rebound. Κύρκου και εσείς ο Γκρουσο πάρει το screen. Ένα ακόμα στα 13 δευτερόλεπτα, πρέπει να βγάλει την πάσα, είναι πολύ δυνατή. Μέσα στη ραγιότητα για να την πιάσει ο Καρακάνας. Συνεχώς αλλαγή κατοχής. Άξονας που μετά από 3 αγωνιστικά λεπτά δεν έχει βρει ακόμα σκορ, αυτό είναι μια μικρή είδηση. Άξια αναφοράς, θα πήγες πάει να παίξει τρίπλα στο Ζανδέ. Ερμίδης. Μοδόπουλος, Μαρκώνης, καλό πάσιν James, για 3 είναι έστοχος αυτή τη φορά. Είχε προσωπικό αντίπαλο απέναντί του, αλλά δεν ήταν επαρκώς μαρκαρισμένος για να μην πάρει το τρίποντο και συνεπώς για να μην αστοχίσει. Να μην ευστοχίσει πιο πόνο. Κύρκου, Ζανδές. Θα πάρει το screen στα 10 δευτερόλεπτα, έχει υπάρξει αλλαγή πάνω του, ψηλότερος παίκτης. Για να δούμε να το παίξει στα πόδια, πράγματι αυτό κάνει στον πρώτο χρόνο. Θα γυρίσει ένα fade away, δύσκολο σουτ, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound στον Παπαδόπουλο, τώρα θέλουν να τρέξουν οι παίκτες του άξονα με τον Ερμίδη, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και υπάρχει λάθος, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα ο Κιζίζογλου από την επαναφορά. Από τον Κύρκου, πρώτο λάθος για τους παίκτες. Και υπάρχει λάθος στο λάθος, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Ερμίδης μέσα στη ρακέτα. Κύρκου διορθώνει εντός εισαγωγικών, αλλά κάνει και πάλι λάθος. Ο Παπαδόπουλος θα κλέψει. Ερμίδης. Ένα ακόμα κάτσε σου τρίποντο, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη και το επιθετικό rebound, η μπάλα θα βγει εκτός. Είναι για τους φαβορίτες τελικά. Κυσόγλου. Αυτός θα οργανώσει την επίθεση. Υπενθυμίζουμε 7-1-8 παίκτες για τις δύο ομάδες. Ο Σίσογλου πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, σε πολύ δύσκολο. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο και καλάθι. 5-4.
Δεν υπάρχει φάουλ ακόμα μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Ακόμα μέχρι στιγμής. Λίγο πλεονάσμος, οκ. Okay. Ο Δόφυλλος. Με τη μέσα θα έρθουν δύο πόντι. Βαμές. Στα 14 δευτερόλεπτα θα ανέβει για να δώσει το πίνακα ψηλά. Το Καρακάνα θα πάρει την μπάλα, ωραίο pick and roll. Κόβεται αλλά με φάουλ του Κωνσταντίνη. Το 9 στο 9. Χειροκροτήματα από τον πάγκο των Βόρειτες. Πώς κλείνεται αυτό αλήθεια. Ήμουν και θεωρητική κατεύθυνση. Μπορεί να ήμουν θεωρητική κατεύθυνση, αλλά ο Καρακάνας είναι πιο πρακτική κατεύθυνση καθώς ευστοχεί στην πρώτη βολή. Είναι έξοχος και στη δεύτερη, 7-6 διαφορά σε απόσταση αναπνοής 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Μαργώνης στην 3 έχει σουτάρει και έχει σταθεί στο 1. Υπάρχει αμυντικό rebound από τον Κίρκου. Ο Τσίσογλου θα πάρει την μπάλα παραλίγο να κλέψει ο Μαργώνης που βγει γενικό με άμυνα. Θα περάσει μπάλα από το κέντρο. Βρυνόπουλος. Θα συγκρατήσει ο Κίρκου, θα αναπαίξει τρίπλες στον Κωστακίδη. Θα δώσει μια φάση στον Γιωσίσογλου μετά από προσποίηση, ένα running floater δεν θα τον δικαιώσει ο Γιωσίσογλου. Κωστακίδης. Καλό πάση και ο Παπαδόπουλος πήρε από τον Τζιβάνι και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κίρκου. Χαμηλά. Πρώτο φαουλ για τις φαβορίτες, Ερνίδης. Για τρεις είναι άστοχος, τώρα μάχη για την ψήτη. Το rebound θα βγάλει τελικό νικητή αρχικά τον Κωστακίδη. Πέταξε την μπάλα πάνω σε αντίπαλό του και κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή. Εκ νέου 14 δευτερόλεπτα για τους παίκτες του άξονα, Ερνίδης. Ερνίδης, η weak side που πάρει. Αλλά ο Ποδόπουλος πάει μέχρι μέσα, το μετρούσε, ανέβαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι το φάουλ του κέρδισε για δύο βολές από τον Σίσογλου και τώρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη αλλαγή για τους παίκτες του άξονα. Ο Μαργώνης θα περάσει στον πάγκο. Σπριανίδης στη θέση του για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Βαδόπουλος, ένα ιδιαίτερο σχήμα τον άξονα, καθώς έχει δύο guard που θέλουν συνήθως στο 2 κατά τα συνθήκα σας αναγκαστεί κάποιος να παίξει στο 1 και μετά 3 forward. Ο Βαδόπουλος θα γυρίσει δύσκολα, θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, θα καταφέρει να περάσει μπροστά η ομάδα των φαβορίτες, 7-8. Θα από μια προσπίση που θα δώσει ο Παπαδόπουλος στον Κωνσταντίνη, ο οποίος θα σουτάρει για δύο από μακριά, είναι άστοχος, μπαλά μπήκε και βγήκε. Το έπαιξε άσχημο το κλειδί, το σύστομο παραλίγο να χάσει από τον Κωνσταντίνη προηγουμένως. Έχει μέσα, δύσκολο, είναι άστοχος, ο Παπαδόπουλος στο rebound και θέλει να τρέξει. Κωνσταντίνης, 2-1-2-1-1, ωραία πάσα, θα συγκρατήσει, καλάθι και φάουλ. Φέρνουν και θέαμα οι παίκτες στο άξονα σε αυτή τη φάση. Είναι το δεύτερο φάουλ του Κίρκου. Άστο από τη βολή. Ο Βαδόπουλος το έμεσο τρίποντο δεν θα έρθει. Αυτή η πάσα, ο Πολυνόπουλος θα ξαναπάρει ο Τσίσογλου για 3. Είναι άστοχος, δεν θα έρθει πάνω του, του έδωσε κάποιο ελεύθερο χώρο. Μια μεγάλη πάσα θα βρει τον Βάνη από τον Σπιανίδη, ωραία πάσα, χορευτικό στον αέρα από τον Ερμίδη. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τον δες. Ετοιμάζεται και ο Μηδιάτης θα περάσει την πρώτη φορά στον ιδιωτικό χώρο. Για τους φαβορίτες του, για 3 είναι άστοχος ο Δαντές, υπάρχει αμυντικό rebound από τον
Παπαδόπουλου. Τώρα μία ακόμα μαθητή πάσα. Βάζει ωραία. Θα έπαιρνε ο Σακίδης, αλλά θα χάσει. Από τον Κεσίσογλου. Μια ωραία τρίπλα. Έστειλε την μπάλα στο πόδι του αντιπάλου. Μάσης έχει περάσει πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Κωνσταντίνης θα βγει στο ανοιχτό γήπεδο, θα συγκρατήσει την μπάλα και θα την αφήσει στο καλάθι. Να την πάσει από τον Κωνσταντίνη. 13-8. Γιάννης Ζησογλου. Αυτή η πάσα έχει περικυκλωθεί, θέλει να βγάλει την πάσα, θα την βρει. Την πάσα στη γωνία, αλλά είναι άστρος ο Τόπλος που έχει περάσει επίσης στον αγωνιστικό χώρο. Τρία νέα πρόσωπα στις βορείτες. Για τρεις είναι άστρος το Ιβάνης. 13-8 παραμένει, 100 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου για Ζησογλου. Πάσα μέσα στη ρακέτα, Φρυμάσης θα γυρίσει, θα ευστοχίσει, 13-10. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν τους φαβορίτες. Έχουν ένα φάουλ ήδη δοσμένο του παίκτους του άξοδα. Για τρεις, ο Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Μέσα φάναξε κάποιος από τον μάγκο των παίκτων του άξονα. Και εσείς ο Γκλου. Στη γωνία ο Γιάννης. Υπάρχει κλέψιμο τελικά μέσα στη ρακέτα του άξονα. Γιαννίδης. Σακίδης κάνει μια προσπίση, θα σουτάρει. Όχι, θα πασάρει στην Ερμίνη, τελικά θα σουτάρει στο διατρής. 16-10. Ένα λεπτό πριν το τέλος. Σύσογλου πάει πολύ δύσκολα μέχρι μέσα, θα πάρει το rebound ο Καρακάνας. Δεν έχει ανανεωθεί επίθεση. Deflection από τον Προσπακίδη, ο οποίος θα σκυρωτήσει την μπάλα. 2-1-2-2, αλλά είχε δύο παίκτες πάνω του. Συνεπώς πάει σε ποιο σετ που είναι ο άξονας ή και όχι, ο Παπαδόπουλος θα αποφύγει. Παπαδόπουλος. Σύσογλου. Σύσογλου πάει από το baseline, πάει να παίξει στα πόδια του Ιωαννίδη, θα τον κερδίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound. Ιωαννίδης έχει χτυπήσει λίγο στο πρόσωπο, αν μπορώ να διακρίνω, όλα καλά. Ας ελπίσουμε να υπάρξει αγκαστική αλλαγή. Ο Γκάτζης είναι στη θέση του. Έδειξε ότι είναι καλά ο Κονδρότης ο Μαργόνης, έκανε τη φυσιονομία. Τελευταία 12 δευτερόλεπτα λοιπόν, όλα για τον άξονα. Φτάει το χρονόμετρο του Σταγκίδης. Στα 7 δευτερόλεπτα σπάρτης πήρα στο Μαργόνη. Θα εκτελέσει πίσω από το screen, είναι άσχος, υπάρχει rebound, 2 δευτερόλεπτα. Ενάμιση δευτερόλεπτο ακόμα θα μπορούσε να πετύχει το καλάθι, έχω την εντύπωση. Του Ζησογλου, τελικό σκορ λοιπόν στην πρώτη περίοδου 16-12. Ένα χαμηλό σκορ. Ο άξονας είναι μπροστά με 4 συνηθίσεις στο να παίζει σε πιο high tempo τις προηγούμενες 15 αγωνιστικές στην Elite, αλλά και στο κύπελο. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Χαρίνα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου στην αναμέτρηση μεταξύ άξονα και φαβορίτες BC. Οι ομάδες βρίσκονται στους 16 και στους 12 πόντους αντιστοίχως. Στη γωνία βρίσκεται ο Μιγιάτης στην πρώτη επίθεση των φαβορίτες. Το χορευτικό πάει μέχρι μέσα, είναι άσχημος. Μιγιάτης έχει έρθει από τον πάγκο. Έχει όρεξη να προσφέρει. Ο Βρόπουλος. Ιβάνης. Ο Ρεχόρης. Ο Μιγιάτης είναι άσχημος. Υπάρχει αμυντικό ριμπάντ από τον Δημάτη. Ζησογλου. Θα παίξει τις τρύπες στον Ζησογλου, δεν είπα, πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε αν έμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αρκεστεί σε δύο βολές. Με τον φάουλ που βγαίνει από τον Κάτζιο. Περάσει στη θέση του Κυπριανίδη, ο οποίος είχε χτυπήσει λίγο στο πρόσωπο. Κάτσε στον πάγκο τώρα. Δεν χρειάστηκε να του χορηγηθεί ψυχτικό υλικό ή κάτι παρόμοιο. Δεν ψυχώνεται από τον πάγκο παρ' όλα αυτά.
δεύτερη 0 στις 2 υπάρχει rebound από τον Σωτήρη. Σταματήσει τρίπλα από τον Δόπουλο. Θα πάρει το σκρίνο από τον Μαργόνη, κάνει κάποιο βήματα μέχρι μέσα. Είναι άστοχο ο Μαργόνη και το θετικό rebound. Ωραία πάσα πίσω από την πλάτη του Παπαδόπουλο, πάει μέχρι μέσα. Ο Σωτήρη κάτσε το τρίποντο, είναι άστοχο, υπάρχει αμυντικό rebound. Από τον Καρακάνα. Και πάνε στις 7 επίθεση τελικά οι φαβορίτες. Χρυσόγλου θα πάρει το screen, έχει σταματήσει τριπλά. Τόπουλος, jump shot στην διάρκεια είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound από τον Καρακάνα. Αλλά ο Τιβάνης ήταν στην πιο πλεονεκτική θέση, πάει μέχρι μέσα. Το coast to coast είναι foul τελικά. Για δύο βολές που έχει συνδεθεί στο Μιδιάτη. Θυμίζουμε έχει δύο foul από το πρώτο δεκάλεπτο Κύρκου. Είναι ο φαβορίτης, ο οποίος κάθεται στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Θα λέει με τον Ζανδέ, ο οποίος και αυτός κάθεται στον πάγκο. Αυτό που τον πολύ ο Βαρδόνης. Έχει στη δεύτερη μία στις δύο, διαφορά στους 5 πόντους, 17-12. Από μια μικρή πίεση θα πάρει την μπάλα του Μάσης. Τόπουλος για 3 είναι άστοχος, έχει βρεθεί ελεύθερος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Μιδιάτη, αλλά σπρώξουμε την μπάλα μέσα από τα χέρια από τον Μαργόνη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Καλό πάση γίνει το Βοδόπουλος. Κωνστακίδης έχει βρεθεί ελεύθερος από την κορυφή σου για 3, σε ένα σημείο που του αρέσει και ένα στοιχείο του παιχνιδιού που του αρέσει, το τρίποντο. Είναι άστοχος. Ο Μαργόνης θα πάρει την μπάλα. Ράζιος. Να Κωνστακίδης. Πάει μέχρι μέσα, ενώ τέλειωνε ο χρόνος επίθεση, θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημάση. Ο Τζιβάνης. Δύο ακόμα βολές. Πρώτη, 18-12. Πάμε! Γιος Βά! Στη δεύτερη, 19-12. Οι φαβορίτες έχουν κολλήσει στους 12 πόντους ενεργητικού το και αρκετή ώρα. Βάστος, Ζης Ογλού. Θέλει να αποστάρει ο Μιδιάτης, έχει βρεθεί σε αρκετά πλεονεκτική θέση, θα γυρίσει και θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Μαργόνη, δύο ακόμα βολές, αρκετά φάουλ στη δεύτερη περίοδο για βολές, ειδικά. Ειδικά για δύο ομάδες που έχουν λίγους πέτος στη διάθεσή τους. Και έχει έρθει και ο ίδιος μας για τους παίκτες του άξονα, αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει. Μέσες δύο. Βάνης, Κωνστακίδης, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη του Μαργόνη. Θέλει να αποστάρει ο Παπαδόπουλος προς το δίπολο, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του, θα γυρίσει, θέλει να κερδίσει και τους δύο. Guess what, υπάρχει φάουλ. Με δύο ακόμα βολές και είναι το δεύτερο και του Καρακάνα. Δύο Καρακάνας, δύο Κύρκου, σύμφωνα με την γραμματεία. Τον δες θα περάσει στη θέση του Καρακάνα, θα μιλώνει κάπως το σήμα των φαβορίτες. Κατά λάθος συνέντευξη, δεν μιλάω από τον εαυτό μου. Πολύ. Μέσα στις 2, 19-12 παραμένει. Από τον Παπαδόπουλο. Πάρει στήριγμα και η κατοχή είναι εκ νέου για τους φαβορίτες. Βάσεις. Μπάλα γρήγορα φώναξε κάποιος από τον πάγκο των φαβορίτες. Ζήσογλου θα πάρει από τον Ζανδέ. Δεν έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο του νέου. Τσόγλου θα γυρίσει, θα βγάλει την μπάλα στο Ζανδέ. Ωραία προσπάθεια. Στην ώρα που τελείωνε ο χρόνος επίθεσης θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο δεύτερος. Σου!
Παπαδόπουλος για τρεις μετά από προτροπή, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τελικό νικητή το Ζαντέ, ο οποίος γραφώνει την μπάλα. Θυμάσεις. Δώσεις ξανά στο Ζαντέ. Αυτός θα γυρίσει, είχε δύο παίκτες πάνω του. Γιάννης. Ωραία πάσα, γωνιαία πάσα σου. Για τρεις με τα μπλοκ και εσύ ο Γλου είναι εύστοχος. 19-17. Για τρεις Παπαδόπουλος. Με άστοχος του Ζήτου το rebound. Οι φαβορίτες έχουν ξεκολλήσει για τα καλά από τους 12 από την ενεργητικού. Στην ενεργία του Τόπουλος, δεν κοίτα ελεύθερο, δεν πήρε το τρίποντο. Ζαντές. Ο Τόπουλος θα βγάλει λάθος πάσα και τώρα ο Πιστοτήρης θέλει να κλέψει, θα κλέψει. 2-2-1, θα δώσει την πάσα. Θα την αφήσει στο καλάθι ο Γκάζι. Είστε ήρετοι. Είστε πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Διαμαρτύρεται κάπως για φάουλ. Μάλλον θα βγει εκτός. Μάρκος Χατζηγιαμανιάς. Ωραίος. Επειδή με λες Μπέιλι ρε παιδιά, όντως τώρα. Μοιάζουμε λίγο και μας μπερδεύει, να ξέρεις. Γιάτης. Δεν θα καταφέρεις γιατί στην μπάλα. Πρωτοχρόνος, Ζαντές. Μπάσης. Συλλοκρεμαστή πάσα, θα φτάσει τελικά μετά από συγκυρία στο Μιντιάτη, ο οποίος θα καταφέρει να την αφήσει στο καλάθι, buzzer beater. Παπαδόπουλος, στη γωνία. Τζάμπσουτ είναι άστοχο από τον Κάτζιο. 21-19, οι φαβορίτες έχουν επιστρέψει. Ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να τους ευνοεί μέχρι στιγμής στο χαμηλό τέμπο. Γυρίζει ανάμεσα σε δύο παίκτες και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τόπουλος, 21 όλα. Στακίδη, πάλι στο τρόπο τον Παπαδόπουλο, δεν θέλει να χάσει τόλο. Πάει να βγάλει την πάσα, δεν θα καταφέρει. Συγκρατήσει μετά από τη φλέξη τον Παπαδόπουλος και υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Θέλει να φτάρει ο Μιντιάτης, έχει κλειστεί από 2, θα συγκρατήσει, στους 2-3. Άσοχος ο Τικόπουλος, έχασα προς τη μυταλόγια μου, αλλά δεν έχασε την μπάλα παρομοίως Ερμίδης, ο οποίος συγκρατεί. Θα βγάλει την μπάλα στη weak side, Κωνσταντίδης. Στους 2-3 είναι άσοχος, πάει ο ίδιος για το επιθετικό rebound, δεν θα καταφέρει. Τικόπουλος σαν να το ήξερε ότι θα συγκρατήσει. Ο Κωνσταντίδης προηγουμένως, πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει, φάουλ για 2 βολές. Ο Δημάσης. Πάλι που έχει χρειαστεί στο Μαρκόνι. Στις ογλούς θα περάσει στον πάγκο μετά το φάουλ που έκανε. Θα περάσει στη θέση του Κίρκου, ο οποίος έχει δύο φάουλ. Το έχω πει τόσες φορές που θα έρθουν τα δύο φάουλ και θα μου πούνε εντάξει φεύγουμε, μην μας αναφέρεις άλλο. Εύστοχο στην πρώτη βολή. Μπροστά οι φαβορίτες. Είχε διπλώσει άμυνα πάνω στον Παπαδόπουλο.
αποκρυπτογράφησαν ένα ακόμα play οι παίκτες του άξονα, ένα ακόμα αμυντικό play των αντιπάλων τους, αλλά οι τρεις πόντοι δεν ήρθαν αυτή τη φορά από τον Σακίδη. 21-23 συνεπώς, το συν 2 οι φαβορίτες και έχουν και την κατοχή οι Μάσης. Ζαντέσου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος, με ταμπλό πήγε, είναι άστοχος. Το Σακίδη στο rebound, θέλω ψάξει την πάρα πολύ μακρινή πάσα, δεν θα καταφέρει να την συγκρατήσει. Τζιβάνης. Ζαντές. Ζαντές, παραλίγο να χάσει την μπάλα, να χάσει την παμπινιά της. Κωνσταντίνης, 2 εναντίον 1, θα πάρει το rebound και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι μετά από άσχημη προσπάθεια του Τζιβάνη. Πάσα, υπάρχει deflection με το πόδι. Του Ερμίδη. Να δες. 23 όλα, 2.40 από το τέλος. Δεν ακόμα φάω να δώσω τους φαβορίτες. Υπάρχει κλέψιμο, όφηση της μπάλας από το Μαργόνι. Ευχηθεί ο Ερμίδης από 2, θα βγει μπάλα εκτός. Θα χάσει τελικά, θα το χύνει για τους φαβορίτες. Μπάς. Μπάς είσαι μετά από μια προσπίση, θα ξεβοδοθεί ωραία τον προσωπικό το δίκο, αλλά είναι άσχος μετά από το τύπο. Όταν είναι βήματα τελικά. Σακίδης, για τρεις είναι άσχος, υπάρχει rebound επιθετικό από τον Παπαδόπουλο και θα γυρίσει και θα ευχηθήσει. Παραλίγο να χτυπήσει μπάλα, έχει χτυπήσει τελικά από τον Κωνσταντίδη, ο οποίος θα χάσει τη σειρά του και αυτός. Προς στιγμή, αλλά κατοχή είναι για τους άξονα, για τους παίκτες του άξονα. Και έχω πάτη σήμερα. Σακίδης. Ο Παπαδόπουλος πατώντας τη γραμμή, είναι άστοχος για δύο πόντους. Μάχη για το επιθετικό rebound από τον πανταχού παρόν Ντάς. Προς Σακίδη, αλλά όχι τα πάντα πληρώντα. Δεν πήρε το επιθετικό rebound από την πάση. Μάσης. Μέχρι μέσα θα κερδίσει την παράβαση των βημάτων. Μύρης, Παπαδόπουλος για 3 είναι άσχος, υπάρχει αμυντικό rebound από την Δημάση. Κύρκου θα φτάσει προς τη μήνυ την μπάλα, θα συγκρατήσει έχοντας πέσει κάτω. Δημάσης, προς την πάσα δεν θα βγει στο συμπέκτη. Έτσι ο Ερμίδης θα πάρει την μπάλα, θα κοπεί. Δεν θα συγκρατήσει την μπάλα ο Τζιβάνης προηγουμένως. Παπαδόπουλος κάνει μια προσπίση, πάει μέχρι μέσα στους διατρείς έχοντας δώσει την μπάλα στο Μαργόνι, για αυτός είναι εύστοχος. 28-23. Ζαντές. Γιάτης στα 10 δευτερόλεπτα για 3. Έστοχο από το Δημάση. Τώρα 14 δευτερόλεπτα. Μία ακόμα κάποιο από τους παίκτες του άξονα. Ο Σακίδης φτάει για δεύτερη φορά το χρονόμετρο. 7 δευτερόλεπτα. Θα ανέβει πολύ ψηλά από εδώ μέσα στο screen. Έχει πάρει την μπάλα. Στο 1,1 θα βγει η μπάλα εκτός. Πήρε την μπάλα ο Τζιβάνης και υπάρχει time out προ αναγγελθέν. Από τον Κεσίσο Χλουαλά έχει την μπάλα ο άξονας. Αυτό του λέει ο Μαργόνης, συνεπώς δεν μπορεί να πάρει το time out.
οι δύο ομάδες δεν θα εξαντήσουν τα πραγματικά τους φάουλ. Για να δούμε. Σακίδης. Πάει να βγάλει την μπάστα, πήγε να βγάλει κάτι σαν άλλη ούπα, αν δεν κάνω λάθος. Στον Παπαδόπουλο κάτι τέτοιο δεν συνέβη, ο χρόνος τελείωσε. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου χρόνου 28-26. Ο Άξονας βρίσκεται μπροστά με 2 πόντους. Έχουν διάφορα burst οι φαβορίτες και με αυτά έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό. Κάπως έτσι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο 20 λεπτό, το πρώτο αγωνιστικό 20 λεπτό, το πρώτο μέρος του Άξονα να έχουν το momentum έχοντας κάνει αρκετά περισσότερα κλεψίματα, αλλά να έχουν αρκετά εύστοχα σημεία οι φαβορίτες και να έχουν καταφέρει να είναι κοντά στο σκορ. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου μισού και συνεχώς της τρίτης περίοδου στην αναμέτρηση μεταξύ Άξονα και φαβορίτες BC. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 28-26. Ο Άξονας έχει κάνει 7 κλεψίματα έναντι 0 των φαβορίτες. Για τρεις από την κορυφαία μας είναι άστοχος. Ο Άξονας επίσης έχει 9 λάθη έναντι 15 που έχουν οι φαβορίτες. Παρ' όλα αυτά είναι μπροστά μόνο με 2 πόντους. Για 3, Ζαντές είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Είναι και ο Καρακάνος άστοχος και βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή ο Ζαντές. Ερμίδης, ποιος μας πετώντας τη γραμμή, jump shoot για 2, είναι εύστοχος. Για 2 τώρα υποδείχνει ο ένας έτσι τον 2 ρεφ. Υπάρχει φάουλ που έχει βάλει. Ζαντές, έχει περάσει ο ίδιος μας στον πάγκο. Γιαννίδης έχει περάσει νέου. Για 3 είναι άσχετος ο Γιαννίδης. Υπάρχει rebound. Κάτσε σουτ για 3, είναι εύστοχος ο Κωστακίδης αυτή τη φορά. 33-26, χτίζουν πλέον διαφορά 7 πόντων οι παίκτες του Άξονα. Δεν έχει χρεωθεί σύμφωνα με το ταμπλό φάουλ προηγουμένως. Υπάρχει μπάλα, δεν την επαναφορά. Σου διατρίστηκε και αυτός εύστοχος. Απαντάει στην προηγούμενη. Τρίποντη βόμβα του Κωστακίδη. Έχει αλλαγή κατοχής. Υπάρχουν βήματα τώρα. Μπερδεύτηκε ο Κύρκου, υπέπεσε στην παράβαση. Ερμίδης. Έχει 3 παίκτες κοντά του. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης για 3. Αυτός ανοιχνεύτηκε, ήταν ο Κωστακίδης και φτώχησε. 36-29, back-to-back τρίποντα από τον ίδιο. Στο σύν 7 και πάλι ο Άξονας. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο ζεστά το δεύτερο ημίχρονο από ότι το πρώτο. Λεμπές. Είναι άστοχος. Γιαννίδης το rebound. Μαργόνης. Σακίδης, καλό passing game, μέσα στη ρακέτα έχει βρεθεί. Θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει από την άλλη. Σπιανίδης θα βγάλει τελικά στον Ερμίδη, ο οποίος είναι άστοχο για 3, θα βάζει λίγο τον εαυτό του. Airball, η μπάλα είναι εκτός. Στην επαναφορά. Τζιβάνης για 3, είναι άσχημος ο Ερμίδης και πάλι, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound. Η μπάλα θα βγει εκτός. Τζιβάνης σε μία ακόμα επαναφορά. Μαργόνης ζητάει και θα πάρει την μπάλα στο κέντρο. Δεν θα πάρει κάποιο screen ούτε σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Θα δώσει ένα screen αφού δώσει την μπάλα στον Κωνσταντίδη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα στα 5 δευτερόλεπτα. Μετά από φάουλ για 3, Ερμίδης είναι άστοχος και πάλι υπάρχει rebound από τον Κεσίσογλου.
Σαντές, σταματήσει τρίπλα στα 16 δευτερόλεπτα, θέλει να ποστάρει. Ο Μιδιάτης... Τρίτο το 32! Υπάρχει φάουλ που έχει χρονοδίσει στο Μαργόνι και είναι το τρίτο προσωπικό του. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Μαργόνι, συνεπώς το τέταρτο φάουλ, και έχει δοθεί και μία τεχνική ποινή στον Μιλιάτη. Συνεπώς έχει πληρωθεί με 4 φάουλ ο Γιώργος Μαργόνης. Πάσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ένα δεξί χουκ. Ο Καρακάνας ταχύτατα του πήρε την μπάλα, εκτέλεσε 36-31. Κωστακίδης Στυριανίδης περνάει ανάμεσα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος. Κωστακίδης θα πάρει το rebound για τρεις. Μαργόνης είναι εύστοχος, 39-31. Δύο ποινές προηγουμένως, δύο τεχνικές ποινές που δόθηκαν, άλλοι εξυπηρετερώθηκαν. Κύρκου, βγαίνουν τώρα τα plays επιθετικά όπως φαίνεται. Τις φαβορίτες, Ζαντές, δεν θα πάρει κάποιο screen. Στην μπάλα Κύρκου με ταμπλό από πάρα πολύ αυστηρή εντός εισαγωγικών γωνία. Είναι άστοχος. Είναι άστοχος και ο Καρακάνας μετά το επιθετικό rebound. Coast to coast του Τριανίδης δεν θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει αμυντικό rebound του Καρακάνα, ο οποίος θα ακολουθήσει τη φάση του Σίσογλου. Σίσογλου θα κερδίσει το foul. Θα μιλάει τον Ιβάνη. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή. Δύο αλλαγές λοιπόν. Μαργόνης θα περάσει τον πάγκο, ο Παπαδόπουλος στη θέση του. Μιδιάτης θα περάσει στον πάγκο για φαβορίτες. Ο Λινόπουλος μετά από πολλή ώρα. Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο, αν δεν κάνω λάθος, στο παρκέ. Και εσύ το βλέπεις, σταματήσει την τρίπλα. Το δώσει στον Πολυνόπουλο. Μετά από το μεγάλη καμπύλη, είναι άνθρωπο του Κύρκου. Υπάρχει θετικό rebound, αν δεν κατάφερε. Ο Κύρκης δεν θα πάρει το φάουλ από τον Κύρκου. Το ξανασκέφτηκε ο δεύτερος προφανώς. Ωραία πάσα από τον Ερμίδη στον Κωνστακίδη. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Το έχει χρεωθεί στον Πολυνόπουλο. Κύρκου έχει περάσει στον πάγκο, ενώ ο Κωνστακίδης αφήνει την μπάλα πολύ ωραία μαεστρικά στο καλάθι. Κύρκου έχει περάσει στον πάγκο Τικτόπουλος, πέσει ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Να δες. Με τυπάς ο Πολυνόπουλος θέλει να αποστάρει. Να δες, θα πάρει την μπάλα, υπάρχει deflection από τον Κωνστακίδη. Συγκρατεί την μπάλα ο Τικτόπουλος, αλλά όχι και την κατοχή. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει, θα δώσει στον Κωνστακίδη. Κυπριανίδης, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος με δεύτερη προσπάθεια ανάποδο, λέει up από την αριστερή πτέρυγα με το αριστερό χέρι, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, 43-31. Κυντόφυλλος. Εσείς ο Λουκάτης παίξει τον πάγκο τον. Στον του άξονα θα χάσει τελικά την μπάλα ο Κωνστακίδης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για μία ακόμα φορά. 45-31, η διαφορά στην υψηλότερη. Του λέω στον άνθρωπο να πέσει τα κόκκινα. Time out, time out. Έχουμε time out από τις φαβορίτες. Τώρα επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια για τα αναπομείνα τα 4 και 40 της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Βαλκαρίνα για την έναρξη, για την επανέναρξη μάλλον του παιχνιδιού και τα αναπομείνα τα 4 και 40 της τρίτης περίοδου. Η διαφορά έχει φτάσει στην υψηλότερη τιμή της στους 14 πόντους υπέρ του άξονα. Η πρώτη κατοχή μετά το time out που κάλεσαν οι φαβορίτες είναι για τις ίδιες τις φαβορίτες. Ζαντές την επαναφορά και εσείς όλου θα επαναφέρει. Guard forward. Φαβορίτες στην weak side θα συγκρατήσει την μπάλα ο Τόπουλος. Jump shoot, Πολυνόπουλος είναι άσχημος, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καρακάνα, ο οποίος θα χάσει την μπάλα όμως. Ερμίδης.
Παπαδόπουλος θέλει να κουστάρει τον προσωπικό του δίπολο του Καρακάνο. Ωραία πάσα! Λιβάνης θα αφήσει την πάρα στο καλάθι, 47-31. Μέσα το χορευτικό είναι εύστοχο στο Σισόγλου. Για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος από την γωνία, είναι άσυχος ο Κυριανίδης. Η Σίζογλου παραλίγο να χάσει πάλι από τον Κωνστακίδη, ο οποίος θα κάνει φάουλ τελικά. Το πέμπτο φάουλ του άξονα, πράγμα που σημαίνει ότι η Σίζογλου θα πάει στις βολές. Σχεδόν απόλυτη ησυχία στη Σαμικαρίνα, είναι άστοχος και στη Σιζόγλου στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, 4 στις 9 πλέον για φαβορίτες, έναντι 3 στις 10 για άξονα. Κοκκίδης. Καλό passing game, Παπαδόπουλος στην για 3, είναι άστοχος, πέρα περνώντας ωραία την μπάλα από τον Τζιβάνι, υπάρχει επιθετικό rebound και με τη μία. Καλάθι από την Κυριανίδη. 49-35. Κουλινόπουλος. Θα γυρίσει, θα ποστάρει, θα κερδίσει τη ρακέτα τελικά. Ο Καρακάνας 49-37. Στακίδης. Στακίδης θα παίξει στις τρίπες στο Ζανδέ. Πάει και σε άλλο παίκτη. Ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος θα γυρίσει, θα αποκτήσει τον αέρα, θα δώσει τελικά την μπάλα. Βάνει ο οποίος θα κερδίσει. Το φάουλ για δύο βολές. Το τέταρτο φάουλ πιθανόν να δώσουν οι φαβορίτες. Αλλά είναι βολές, οπότε τώρα άδωνα. Θα το αναφέρουμε. Για τη συγκεκριμένη φάση. Συνεπώς για τα επόμενα 2.50 που απομένουν για την τρίτη περίοδο, οποιοδήποτε φάουλ θα στέλνει τον οποιοδήποτε παίκτη στη γραμμή των ελευθερών βολών. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως λένε πολύ. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Ιβάνης. Τέσσερις στις 11. Πλέον για άξονα, σύμφωνα με τα στατιστικά στάπ. Σωστή πάσα, ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Τις φαβορίτες του 3 είναι άστοχο από την περίμετρο. Μελίτες θα κατεβάσει. Στου 3 χωρίς να δώσει κάπου πάσα, είναι άστοχος. Συμφωνήσε NBA. Στο πώς πάθηκε και γιατί πάθηκε. Πολυνόπουλος, Σίζογλου θα συγκρατήσει. Ο Σίζογλου θέλει να ποστάρει τον Κυριανίδη, όπως φαίνεται, πάει να περάσει ανάμεσα από δύο, θα χάσει τελικά, θα συγκρατήσει στα 7 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει, θα κοπεί από τον Κυριανίδη, ενδεχομένως θα ήθελε να εκμεύσει κάποιο φάουλ, ο Κυριανίδης θέλει να τρέξει, θα περκερδίσει αυτό το φάουλ τώρα. Από τον Πολυνόπουλο, πράγμα που σημαίνει βολές για τον ίδιο. Υπάρχει προαναγγελθής αλλαγή, θα περάσει τώρα τελικά. Σίζογλου θα κάτσει στον πάγκο, Κύρκου στη θέση του, χαμηλώνει κάπως το σχήμα των φαβορίτες. Έρθω από την πρώτη βολή ο Κυριανίδης. Έρθω όπως και στη δεύτερη, μετά από μια περιπέτεια της μπάλας, θέλει και μπάλα την περιπέτεια της, 53-37, στο σύν 16, ο άξονας. Ζόπλος. Ο Ζαμψούτ είναι άστοχο το Μιτζάτη. 100 τελευταία δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Στακίδης. Στακίδης πάει να παίξει στις τρίπλες στο προσωπικό του αντίπαλο. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Αμυγός. Στου 3 Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Τιτόπουλο. Ωραία τρίπλα στο κέντρο του γηπέδου.
σταματήσει. Με πολύ αποφασιστικά μέχρι μέσα πήγε να βγάλει ωραία no look pass. Ετοιμάσει στον Μηδιάτη. Ο δεύτερο δεν κατάφερε να συγκροτήσει την μπάλα. Συνεπώς υπάρχει αλλαγή κατοχή για τον άξονα. Υπάρχει κλέψιμο όμως. Ερμήνη δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει το play ο Κίρκου και να κλέψει. Τόπλο. Για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος με μεγάλη ωραία καμπύλη, είναι εύστοχος ο Δοτιμάσης 53-40 στο συν 13. Ο άξονας στην περίοδο που έχει διαφοροποιηθεί απόψε, στην τρίτη. Ο Παπαδόπουλος μέχρι μέσα στέκεται στον αέρα, θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο του Μηδιάτη, ο οποίος είχε προκύψει μέσα στη ρακέτα. Κύρκου. Στην κορυφή ο Τόπουλος, Πολυνόπουλος. Την αποστάρει ο Μάσης, όχι τελικά. Μάσης. Κύρκου πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει την ρακέτα του άξονα. 56-42. Τελευταία επίθεση, όλοι για τον άξονα. Τρίτη περίοδος και οι τρεις τελευταίες επιθέσεις ήταν για τον άξονα. Αυτή τη φορά ο Ερμίδης με την μπάλα στα χέρια. Στις προηγούμενες δύο ήταν ο άξονας. Ναι, ωραίος. Ο Χρυστακίδης. Ερμίδης στα 8 δευτερόλεπτα. Δεν θα πάρει κάποιο screen. Πάει να παίξει στα πόδια του προσωπικού του αντίπαλου, όπως φαίνεται. Το κάνει σου για τρεις, έχοντας ελευθερωθεί. Είναι εύστοχος! Buzzer beater στην τρίτη περίοδο. 59-42. Η διαφορά αγγίζει τους 17 πόντους στην ψηλότερη τιμή της. Μέχρι στιγμής, μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, αυτή είναι η περίοδος στην οποία έκανε step up ο άξονας, καταφέροντας να διατηρήσει μια διαφορά μετά το τέλος αυτής που αγγίζει τους 17 πόντους, εκμεταλλευόμενος τα πράγματα που εκμεταλλεύτηκε και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά σε υψηλότερο βαθμό. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου που γίνεται μαζί μας. Επιστροφή στην Σόνη Καρίνα για την έναρξη της τέταρτης και τελευταίας ενιαίας περίοδου στο παιχνίδι. Πρώτη κατοχή είναι για τις φαβορίτες Ζανδές της Ισογλου. Για να δούμε αν μπορούν να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει θέσει ο άξονας στην ομάδα του στην τρίτη περίοδο. Ζανδές θα γυρίσει. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γκάτσιο, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο για την τέταρτη περίοδο και την έναρξη αυτής. Μόλις στα 12 δευτερόλεπτα από το φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Θα συγκρατήσει σε δεύτερο χρόνο ετοιμάσεις την μπάλα από τον Ζανδέ. Πάει να του ξαναδώσει την μπάλα. Συνεχίζει στον Παπαδόπουλο. 9-14 επίθεση και Σίσογλου. Και αυτός έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, πάει μέχρι μέσα. Χαμηλά το φάουλ. Δεύτερο φάουλ τάξη. Αυτή τη φορά στον Κυπριανίδη κρυώθηκε. Ζανδές πάει μέχρι μέσα στον Κυπριανίδη. Θα κοπεί αυτή τη φορά τον Κυπριανίδη, αλλά χωρίς φάουλ. Ζακίδης. Παπαδόπουλος. Μέχρι Ζακίδης, ωραία πάσα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος ψάχνει την πάσα, φάνηκε. Για τρεις έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος ο Γκάτζιος, rebound από τον Ζανδέ. Σίσογλου θα κρατήσει την μπάλα. Ωραία πάσα θα πάρει από τον Πολυνόπουλο, είναι άστοχος όμως. Τώρα 2 εναντίον κανενός, θα πάει μόνος του. Θα δώσει την μπάλα ο Ερμηνής στον Κωστακίδη. 2 ακόμα πόντι. 61-42. Ο Ζανδές έχει βάλει πλάτη τον Κωστακίδη. Μάσης. Ζανδές στα 8 δευτερόλεπτα, θα πάρει το screen. Έχει άλλο παίκτη απέναντί του, τον Γκάτζιο. Στα 4 δευτερόλεπτα κάτι πρέπει να κάνει. Και Σίσογλου. Μέχρι μέσα το χορευτικό θα τον δικαιώσει στο τέλος της επίθεσης. 61-44. Ερμίδης. Ερμίδης, ωραία πάσα στον Κυπριανίδη. Στο 63-44, στο συν 14 είναι η φορά. Μάσης. Ζανδές. Στην πάσα στον Μηδιάτη. Μετά από μια προσποίηση θα κάνει ένα σουτ, θα στοχίσει όμως. Διανίδης. Παπαδόπουλος. Μετά από κάποιες τρίπλες step back σου για τρεις είναι εύστοχος. 66-44. Στο συν 22.
δεν έχουν κάνει ακόμα φαουλ φαβορίτες στην τέταρτη περίοδο, θα δες. Και για το κλέψιμο overplay αν ο Χρυσοκίδης στους για τρεις είναι άσχος ο Δημάστης, υπάρχει rebound από τον Χρυσοκίδη, πήγε να κάνει μια περίπτωση. Η μπάλα τύψε στα πόδια του Χρυσοκλού. Συνεπώς είναι εκ νέου για τον άξονα. Ερμίδης. Ερμίδης δύο κάτω λέει χαρακτηριστικά, αναφερόμενο σε κάποιο play. Ο Παπαδόπουλος βγει στη γωνία. Και στην άλλη γωνία ο Διανίδης παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα την κρατήσει ο Γκάντζιος. Ξαναδώσει τον Ερμίδη στα 7 δευτερόλεπτα. Στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος ο Διανίδης στο 3, είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Κωνσταντίδη. No look πάσα και εύστοχο τρίποντο, ένα ακόμα. Back to back από τον Παπαδόπουλο, από εκεί που ευστόχησε προηγουμένως, είναι εύστοχος και τώρα. Στο σύν 25 διαφορά. Σύσογλου θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος, υπάρχει μάχη και το rebound θα βγάλει τελικό νικητή τον Κωνσταντίδη. Ο Κωνσταντίδης έχει πάρει πολλά rebound όπως Νόλουκ πάσα, Γκάντζιος νόμιζε ότι είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Μητιάτη. Ο Κωνσταντίδης έχει πάρει πολλά rebound αναπάντεχα. Ερχόμενος σαν απομηχανής θεός. Έχει βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και με μια προσποίηση βρίσκεται σε ακόμα πλεονεκτικότερη και κερδίζει τον Κωνσταντίδη. Σκοράρει δύο πόντους για την ομάδα του. Ο Παπαδόπουλος σουτ για τρεις, το νιώθει, το πήρε, το ευστόχησε εντός εισαγωγικών. Μια σερή πόντι από τον Παπαδόπουλο από τη γωνία. Έχει βρει το σημείο του, χαμόγελα από τον ίδιο. Ζαμπές, Κριτόπουλος, με ταμπλό είναι άστοχος ο Δημάσης, υπάρχει επιθετικό rebound από τον Ζαμπέ και καλάθι, 72-48. Παπαδόπουλος, 5-40 για το τέλος, σουτ για 3 είναι άστοχος αυτή τη φορά, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound από τον ίδιο, δεν τα κατάφερε. Σκεφτεί πάσα, 2-2, υπάρχει κόψιμο αλλά με φάουλ από τον Ερμίδη. Στον Κυσίσογλου. Επιστροφή στη Σόνη Καρίνα. Πρώτη λέξη ενδεχομένως να μην ακούσει και ολόκληρη. Η Σύζουλου θα περάσει στον πάγκο, φαίνεται όλα να είναι καλά, αλλά θα περάσει στον πάγκο. Ακόμα σε πραγματικά να είναι όλα καλά. Ο Κίρκου έχει περάσει στη θέση του και αυτός θα εκτελέσει τις βολές που έχει κερδίσει ο παίκτης του. Τελευταίος προαναφερθέντας. Εύστοχος στην πρώτη, άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Τζιβάνι, έχει περάσει και ο Μαργόνης που έχει κληρωθεί με 4 φάουλ, υπενθυμίζουμε, προηγουμένως, έχει περάσει πιθέτως στον αγωνιστικό χώρο. Διανίδης, Μαργόνης, θα βγάλει στην κορυφή στα 8 δευτερόλεπτα. Τζιβάνης, πάει να παίξει στις τρίπλες, πάει μέχρι μέσα, Μαργόνης έχει βρεθεί ελεύθερος, σουτ για 3. Είναι άστοχος, είχαν μαζευτεί 3 παίκτες των φαβορίτες μέσα στη ρακέτα. Δεν θα πάρει το screen, πάει μόνος του απέναντι σε όλους που θα τους κερδίσει, 72-51. Δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ οι φαβορίτες. Έχει 3 ο άξονας, Σακίδης. Για 3, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Μυδιάτη. Και πάει εκεί που ήταν κοντά ο Μαργόνης μπάλα, αλλά ο Μυδιάτης δεν είναι πιο μπροστά από αυτόν. Έξτρα φανατικά τους από τους φαβορίτες, ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα, δεν κατάφερε να δημάσει. Σακίδης θα γυρίσει απέναντι σε 2 παίκτες, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τόπλος, υπάρχει ένα ακόμα κλέψιμο, θα γυρίσει, ωραία πάσα από τον Κωνστακίδη, 2-2-1, δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα ο Γκάζιος μέσα στο καλάθι. Το παιχνίδι είχε ανοίξει στην τελευταία περίοδο όπως είναι λογικό. Κερδίσει την μπάλα ο Κίρκου, πάει μόνος του, ένα running floater, δεύτερο δικαιώσει, airball. 74-51 παραμένει. Τιβάνης. Και κατεβάζει την επίθεση για τον άξονα. 3-40 για το τέλος. Αργώνης. Γκάντζιος, ωραία, πάσα πήγε να βγάλει ο
Ο Κυριανίδης μέσα στη ρακέτα, αλλά δεν υπήρχε κάποιος παίκτης άμεσα εκεί πέρα. Θα γυρίσει, θα συγκρατήσει την μπάλα, θα συγκρατήσει ισορροπία, θα συγκρατήσει και το momentum και θα πετύχει δύο ακόμα πόντους στους Δανδές. Ένας εκ των διακριθέντων για απόψη για τους παίκτες των φαβορίτες. Βάνης, για να βάλει μια ωραία πάσα στον Κυπριανίδη, επειδή επιφλέξει ο Νόμπ τον Κίρκο, ο οποίος βρέθηκε σε πιο κατάλληλη θέση. Κάλυψε πάρα πολύ δαπέδιο χώρο και κατάφερε να φτάσει στο lay-up. Βάνης, υπάρχει παραλίγο κλέψιμο από τον Κίρκο. Κυπριανίδης θα συγκρατήσει. Παργόνης, ένα running floater με άσχολος, υπάρχει πάρα πολύ ψηλά, θα δώσει όθηση ο Κυπριανίδης. Γκάντζιος θα συγκρατήσει, θα δώσει στον Κωστακίδη. Όθηση από τον Κωστακίδη, τώρα στο Μαργόνη, ξανά ο Κωστακίδης, ο διατρής. Έχοντας βγει από τη ρακέτα, είναι άσχολος, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα από τον Κυπριανίδη. Τι βάνεις. Γκάντζιος. Παργόνης, διατρής, ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, είναι έτσι το χώρος ο Τιβάνης. Από τη γωνία 77-55. 12-7 πλέον τα επιθετικά rebound για άξονα και φαβορίτες αντίστοιχα. Μέχρι μέσα ωραία προσπάθεια θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση ο Δουλειάτης. Επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα, 2 τελευταία λεπτά αγωνιστικά. Υπάρχει φάουλ που έχει χρειαστεί στον Ζανδέ από τον... Μαργόνη που το εκμεύσε κατά καμία έννοια. Για τρεις είναι άστοχος ο κύρις από τη γωνία. Για τρεις εγώ δεν βρεθεί ελεύθερος, είναι και ο Τιχτόπουλος έστοχος 77-60. Ο Κύρις πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους. Ήταν επόμενο να πάρει κάποιο φάουλ. Είναι για δύο βολές το φάουλ που έχει δεθεί στον Κίρκου. Εύκολος το Κίρκ στην πρώτη. Εύκολος και στη δεύτερη. 59-60. Πάει να βγάλει μια ψηλοκρεμαστή πάσα, δεν θα το καταφέρει να πάρει ο Μουγιάτης. Υπάρχει deflection από τον Κυπριανίδη και τώρα 2-2 ενός. 2-2 προέκυψε, αλλά ο Κυπριανίδης δεν καταφέρει να πήγει την μπάλα στο καλάθι. Η ψηλοκρεμαστή πάσα θα περάσει τώρα στον Μουγιάτη, αλλά δεν καταφέρει να την αφήσει στο καλάθι. Σε λεπτό. Βάνης, έχουν περάσει τα 8 δευτερόλεπτα, υπάρχει παράβαση συνεπώς. Αλλαγή κατοχής. Χαμόγελα από τον Τιχτόπουλο, ο οποίος θα κληθεί να επαναφέρει. Νίκου, Ζανδές. Κοιτάει και πάρει την μπάλα χαμηλά ο Μιγιάντης, θα γυρίσει. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Κυπριανίδη. Έχοντας έρθει ως βοήθεια και ο Κωνστακίδης ήταν εκεί πέρα. Ο βασικός παίκτης που προέκυψε στο αμυντικό σχήμα μεταξύ ρακέτας σαν έννοια και Μιγιάτη, ο οποίος είναι έστοχος την πρώτη βολή. Άφησε στη δεύτερη ο Μιγιάτης. Κωνστακίδης σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις που θα δούμε για το απόψινο πρώτο παιχνίδι στη Σόνη Καρίνα. Ένα fan shot από πάρα πολύ μακριά. Για τρεις είναι εύστοχος! 82-61. Παίκτες αλλήλωσε χαίρονται για να δούμε αν θα υπάρξει τελευταία επίθεση. Τι παίκτη μπάλα. Σουτάρει τελικά. Είναι άστοχος. Θα δίνει το rebound, δεν θα μετρήσει αμπή, αλλά για να δούμε αν θα έμπαινε.
just for the sake of it. Τελικό σκορ λοιπόν 82-61 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο άξονας ευθυγραμμίστηκε εντός εισαγωγικών. Να παίξουμε λίγο με τις λέξεις. Στην τρίτη περίοδο έκτοτε έπαιξε το παιχνίδι το οποίο παίζει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τόσο σε Elite by Betson όσο και σε κύπελο. Νομίζω δεν υπάρχουν πολλά να υποθούνε. Τα είπανε όλα οι ομάδες μέσα στο παρκέ πρωτίστως. Κάπου εδώ πέρα συνεχώς θα ολοκληρωθεί η πρώτη μετάδοση για απόψε από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό ακουστικό υλικό από την διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περνάτε καλά όλα αυτά τα κρίσιμα, αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.